διαβασία. Εντάξει, είμαστε στην Κύπρο. Από μικρός θαύμαζα τις κορυφές. Έχω μεγαλώσει στη Λάρνακα. Οπότε έβλεπα πίσω το Σταυροβούνι, έβλεπα πίσω το Μαχαιρά, χαμηλές κορυφές. Αλλά πάντα φαντασμούν τον εαυτό μου εκεί ψηλά. Οπότε στην πορεία είχα έτσι τυχαία ανακαλύψει ότι υπήρχε νομοσπονδία, mm-hmm. στην οποία είμαι αντιπρόεδρος σήμερα. Και είχα ξεκινήσει ένα κόρς αναρρίχησης στην Κύπρο. Η ομοσπονδία αυτή, πώς ονομάζεται, είναι? Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης και Αγωνιστικού Προσανατολισμού, mm-hmm. η ΚΟΜΟΑ. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε αυτά τα αθλήματα. Η ορειβασία είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να ξεσκείς στην Κύπρο. Χρειάζεται, είναι και μεγαλύτερη δέσμευση όταν αποφασίζεις να ασχοληθείς, αλλά και χρειάζεται να ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Τι σε τραβά δηλαδή εσένα στην ορειβασία, τι σε ελκύει? Με ελκύει πάρα πολύ το αίσθημα της ηρεμίας, το ότι είσαι μόνος. Mm-hmm. Διότι, εντάξει, αντέγιοντες οι ώρες της σιωπής. Και μέσα από τη σιωπή έχεις πάρα πολλά πράγματα να μάθεις. Το βλέπω σαν μια αναγκαιότητα. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από τέτοια πνευματικά ταξίδια. Μέσα που κάτι που μας ενδιαφέρει φυσικά. Θα ήθελαν σίγουρα όλοι να πάνε στο Everest, αλλά μπορεί κάποιος το δικό του ταξίδι να είναι μέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής. Mm-hmm. Ο δικός του πίνακας, κάτι διαφορετικό. Ή μέσα από μια κιθάρα, μέσα από ένα τραγούδι, από τους στίχους. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δεις. Στην Κύπρο είχα την τιμή να γνωρίσω τον Κύπρο τον Νικολάο, εργοφυσιολόγο, προπονητή, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο στόχο είχε να προετοιμάσει το σώμα, κατά κύριο λόγο, ώστε να μην καταρρεύσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Mm-hmm. Εντάξει, είχαμε περιλάβει στο πρόγραμμα μας διάφορα, όπως ήταν το κολύμπι, όπως ήταν ορεινή ποδηλασία, ορεινό τρέξιμο, ορεινή πεζοπορία. Είχαμε τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα κατά καιρούς στην Κύπρο που διεξάγονται. Mm-hmm. Είχαμε το κανό, είχαμε τις ασκήσεις δύναμης, είχαμε γιόγκα, είχαμε απ' όλα. Okay. Είχα τα ταξίδια στο εξωτερικό, σε υψόμετρα. Ήταν ένας συνδυασμός από διάφορες δραστηριότητες, mm-hmm. και τα οποία με είχαν βοηθήσει στο βουνό σημαντικά. Η φυσική προετοιμασία είναι ένα κομμάτι. Είναι αυτό που λέω, είναι το 20%. Mm-hmm. Το 80% είναι το μυαλό. Δηλαδή το σώμα έτσι αλλιώς που στην είναι προορισμένο να επιβιώσει σε τέτοια υψόμετρα, πρέπει να έρθει το μυαλό, πρέπει να έρθει το όραμα σου που είναι στο μυαλό σου, τα κίνητρα σου, τα σοβαρά κίνητρα τα οποία σε υποκίνησα για να κάνεις το που κάνεις, mm-hmm. Και να βοηθήσουν το σώμα να πιάσει κορυφή και φυσικά να έρθει πίσω. Στα όρια που ξεκινά η αποστολή, είσαι μακριά από όλα. Είσαι μακριά από τον δίθεν πολιτισμό. Είσαι μακριά από τους ανθρώπους σου, από οτιδήποτε αποκαλούμε υλικό αγαθό. Αλλά είσαι πολύ κοντά σε αυτό που έχεις προοριστεί, που είσαι προορισμένος για να κάνεις. Ίσως σε αυτό που είσαι προορισμένος για να πετύχεις τη ζωή σου. Άρα είσαι πιο κοντά στον εαυτό σου, σε σένα, εκεί πάνω. Με τις άποψεις ότι θα μπορούσε ίσως ο καθένας να το καταφέρει, να φτάσει στην κορυφή του Everest, αν πραγματικά το πιστέψει, το δει σαν όραμα και βάλεψει φυσικά να το υλοποιήσει. Δεν πάω στιγμή να παίρνω μαθήματα ακόμα από το Everest. Το Everest είναι ένα μεγάλο σχολείο, όπως και πιστεύω και κάθε αντικσότητα στη ζωή, κάθε δύσκολη δοκιμασία. Η ηλικία σημαίνει τίποτε. Απλά πρέπει να φροντίζουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας, όπου και αν είμαστε, πρέπει να φροντίζουμε να αναπτυσσόμαστε σαν άνθρωποι. Αυτό σημαίνει να μαθαίνουμε πράγματα, να αναπτύσσουμε τις δεξιότητες μας, να αναπτύσσουμε τα ταλέντα μας.
Διότι σίγουρα ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός σαν οντότητα, σαν άτομο και έχει ιδιαίτερα χαρίσματα. Άρα χρειάζεται να τα εξασκήσει. Οπότε το πότε να σου βγει κάποιο χάρισμα, κάποιον ταλέντο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιορίζεται χρονικά, είτε θέμα ηλικίας. Ποτέ είναι αργά. Το ταξίδι. Προς οποιοδήποτε όνειρο που έχεις, προς οποιοδήποτε προορισμό, είναι μοναχικό. Mm-hmm. Είσαι μόνος. Άρα εσύ θα πάρεις αποφάσεις μακριά από οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και τούτο θέμα είναι επιλογό. Δηλαδή, είτε επιλέγεις να ζεις τη δική σου ζωή, είτε επιλέγεις να ζεις τη ζωή στον άλλο. Mm-hmm. Εγώ επέλεξα να ζήσω τη δική μου ζωή. Και στη δική μου ζωή, το Everest ήταν εκεί. Mm-hmm. Και με περίμενε. Οπότε, δεν υπήρχε τίποτε και κανένας που θα μπορούσε να με εμποδίσει. Mm. Δεν σταματάς τίποτε. Και αυτή είναι η μαγκιά. Είναι να βρεις το χρόνο. Είναι αντέγιοντες οι ώρες προετοιμασίας, είναι αντέγιοντες οι ώρες που πρέπει να αφιερώσεις, στιγμές που πρέπει να πάρεις και από τους ανθρώπους τους δικούς σου, από την οικογένειά σου, αλλά σημαντικό να παραμείνεις προσιλωμένος και να βρεις τον χρόνο. Θέμα προγραμματισμού. Πιστεύω ότι όλα βασίζονται στη στάση σου απέναντι στη ζωή. Η ζωή από μόνη της είναι πανέμορφη. Χρειάζεται να τιμούμε τη ζωή με την ύπαρξή μας. Ήρθαμε για να ζήσουμε, ήρθαμε για να πετύχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Άρα το να βλέπω τα πράγματα αρνητικά δεν θα με βοηθήσει σε αυτό που θέλω να κάνω, σε αυτό που θέλω να πετύχω. Mm-hmm. Οπότε δεν βλέπω τα πράγματα αρνητικά πλέον. Μόνο θετικά. Thank you.